Καλησπέρα, συνάδελφοι. Έχουν γραφτεί γενικά πάρα πολλά, έχουν υποθεί σχετικά με τις ανάγκες του εργαζόμενου από όσον αφορά την υγεία του. Στις ανάγκες λοιπόν αυτού του λαού η κυβέρνηση θεσμοθετεί, νομοθετεί και μάλιστα με εκπληκτική ταχύτητα και σφοδρότητα. Τι πρέπει να μας μείνει ως κάποιες έτσι διαπιστώσεις κωδικοποιημένες για να μην κουράζουμε. Η πανδημία και ό,τι έχει απομείνει, τα αποδέλυπά της, δεν επηρέασαν αρνητικά όλους και όλα. Το ίδιο βέβαια διαπιστώνουμε ότι νομοθετώντας η κυβέρνηση δεν επηρεάζει αρνητικά ή θετικά όλους και όλα. Στην τρίχρονη πανδημική περίοδο ολοκλήρωσε κατά κάποιο τρόπο το πας της ιδιωτικοποίησης υγείας, της εμπορευματοποιημένης παροχής υπηρεσιών υγείας. Με τον τελευταίο νόμο της δευτεροβάθμιας περίθαλψης, οι εργασιακές σχέσεις της αποκλειστικής απασχόλησης του ιατρικού κόσμου ξεχαρβαλώνονται. Μάλιστα, η κυβέρνηση γίνεται ακόμη πιο κοινική, λέγοντας ότι τους δίνει τη δυνατότητα να αυξήσουν τον επιούσιο, όχι βέβαια από αυξήσεις στους μισθούς τους, αλλά ρίχνοντας παραγάδι στο λαό. Και γίνεται ακόμη πιο χυδαία όταν επιχειρηματολογεί ότι με αυτόν τον τρόπο δίνει τέλος στο φακελάκι, νομιμοποιώντας το. Προσπαθεί να κάνει τον εργαζόμενο γιατρό, τον υγειονομικό συμμέτοχο και συνένοχο στη ληστεία στο έγκλημα. Ενώ από την πλευρά του ίδιου του λαού έρχεται να μονιμοποιήσει στη σκέψη του ότι χωρίς φράγκα θα είναι όλο ένα, άλλο ένα νούμερο στην περιβόητη λίστα της αναμονής για χειρουργείο. Και αν τον Παπα-Νικολάου, όπως κατήγγειλε η ΕΝΗΘ με τον πρόεδρό της σε παλιότερη ανακοίνωση, ο αριθμός έχει πενταψήφιο νούμερο, τετραψήφιο νούμερο, γύρω στις 5.000, στο Παπαγεωργίου έχει πενταψήφιο νούμερο ο αριθμός της αναμονής στη λίστα των χειρουργείων. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες, να μας μείνει όμως ότι ο υγειονομικός χάρτης αλλάζει σύνορα και σχήμα. Και δεύτερον, όλες οι προσπάθειες αυτές δείχνουν ξεκάθαρα και τις ανάγκες των μεγάλων ομίλων στην υγεία να επενδύσουν, να κερδοφορήσουν, να ξαναεπενδύσουν και άλλοι πάλι από την αρχή. Προϋποθέσεις για αυτά. Πρώτον, η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των δομών υγείας με όρους επιχείρησης. Και δεύτερον, μείωση του εργασιακού κόστους. Στα δύο βασικά αυτά, όλες οι νομοθετικές προσπάθειες της κυβέρνησης, που για να είμαστε ειλικρινείς, δεν στερούνται μοναξιάς και συμπαράστασης. Μνηστήρες της κυβερνητικές εναλλαγής ξεφουλκούν μεταξύ τους με την κυβέρνηση, αλλά δεν αμφισβητούν την ουσία. Ποιος παρέχει, πώς παρέχει και ποιος πληρώνει. Βέβαια, να μας μείνει και το εξής, ότι αν δεν υπήρχε και ο παράγοντας εργαζόμενος που αντιστέκεται και διεκδικεί, σίγουρα ο υγειονομικός χάρτης που προανέφερα θα ήταν ήδη σχηματισμένος και πιθανόν πιο ενισχυμένος. Έτσι, θα είχε θεσμοθετηθεί η υποβάθμιση των 10 ΔΕ νοσηλευτών που κάτω από την πίεση κυρίως των ταξικών δυνάμεων πήραν πίσω, γιατί κάποιοι άλλοι άλλαζαν τις θέσεις τους και τους λόγους τους σαν τα χριστουγεννιάτικα λαπάκια που αλλάζουν χρώματα. Ή οι εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου σε καθαριότητα και φύλαξη θα μετρούσαν μέρες συμπληρωμένης απόλυσης και ανεργίας, Παπα-Νικολάου και ψυχιατρίου, αλλά και μεγάλη μερίδα πλέον των εργαζόμενων, οι επικουρικοί, που έτσι κι αλλιώς αποτελούν το 25-30% των εργαζόμενων, θα συνέχισαν να εργάζονται για 5η-6η συνεχή χρονιά. Έτσι δεν θα αναγκάζονταν στη βιοδιάγνωση να πάρουν πίσω τις απαιτήσεις τους για σύμβαση που προέβλεπε τη μετακίνηση των εργαζόμενων από ακτινοδιαγνωστικό σε άλλο ακτινοδιαγνωστικό και μάλιστα σε άλλες περιοχές. Ή την αποτροπή απόλυσης εργαζόμενης στο Παπαγεωργίου και μια σειρά άλλα μικρότερης εμβέλειας. Επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε ότι αν δεν ήταν αυτός ο αγώνας που βέβαια οφείλουμε να πούμε δεν είναι στο ύψος των αγών και των καιρών, να εκτιμήσουμε όμως ότι πολλά που δεν εκφράστηκαν από το κράτος ως γραπτά κείμενα ή ως προθέσεις σίγουρα έχουν μείνει στα σιρτάρια για άλλες πιο ευνοϊκότερες συνθήκες. Αρκούν αυτά? Όχι. Και δεν αρκούν γιατί πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι η συνείδηση του εργαζόμενου διαμορφώνεται σε συγκρουσιακές καταστάσεις. Είναι δύσκολο επικουρικός να αποβάλει τη λογική που λέει να έχει έσοδα το νοσοκομείο για να έχω δουλειά κι εγώ. Και μια σειρά τέτοια ιδεολογήματα που δεν είναι της ώρας. Όμως είναι της ώρας να αναφέρω έτσι ως εμπειρία από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, εκεί που οι εργαζόμενοι με τη δική μας στάση μπήκαν στη διαδικασία της διεκδίκησης και της αύξησης του εισοδήματός τους με το αίτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού. Κάνα δυο συνελεύσεις με καλή συμμετοχή και σχέδιο αρχικά διεκδίκησης από τη διοίκηση συσπήρωσε τους εργαζόμενους και ανάγκασε τους διοικούντες off the record να ομολογούν ότι ναι, είναι δίκιο το αίτημά σας, αλλά υπάρχει νομικό πρόβλημα μνημονιακής δέσμευσης. Επιβεβαιώντας επίσης ότι το κόστος του προϋπολογισμού, η μισθοδοσία δηλαδή των δύο, ανέρχεται σε 7.200.000. Αυτό είναι το ποσό που θα διεκδικήσουν από μια κυβέρνηση. Και ένα μικρό συμπέρασμα που βγαίνει και πρέπει να βγάλει ο εργαζόμενος είναι ότι κάθε τι που κερδίζει αφαιρείται από τα υπέρογγα ποσά που ταΐζονται οι όμιλοι. Από εκεί θα αφαιρεθούν τα 7.200. Βέβαια, στην πίεσή μας έβγαλαν και οι διοικούντες τον καλύτερο εαυτό τους. Προβοκάροντας, βάζοντας ένα δυσεπίλετο πρόβλημα και δίλημα ότι πρέπει εμείς, λέει, οι εργαζόμενοι να αποφασίσουμε σε ποιο δρόμο θα πρέπει να πορευτούμε, το ιδιωτικό ή το δημοσίο. Δεν μπορείς, λέει, να διεκδικείς τα καλά του ιδιωτικού
ένα ερωτηματικό, και ταυτόχρονα υποφιλήσει με αυτό το δημοσίου. Άντε να το χαλαρώσω λίγο, να σας πω και ποιος ήταν ο διάλογος. Δεν μπορείς, Θανάση, να έχεις μια οικιακή βοηθό που να μην σου κάνει καλά τη δουλειά και να μην έχεις δικαίωμα την απολύσεις. Δεν απαντάς, αλλά ίσως και να πράττεις. Έχουμε νέα κινητοποίηση αυτή την εβδομάδα. Να πούμε εδώ βέβαια ότι αυτές οι πρωτοβουλίες δεν υποστηρίζονται από όλες τις παρατάξεις, το ίδιο. Έχουμε μια περίγραπτη νοχηλικότητα από δυνάμεις που ο διαχειριστικός τρόπος επίλυσης είναι στο DNA τους. Λέγοντας, τι θέλουμε και πηγαίνουμε κάθε τόσο στη διοίκηση, ας τα αφήσουμε το καλοκαίρι να το βάλουμε ως αίτημα στη συλλογική σύμβαση εργασίας. Είναι οι ίδιοι που χρόνια πριν, όταν το βάζαμε εμείς ως αίτημα να συμπεριληφθεί στο τελικό κίνημα της διεκδίκησής μας, απαντούσαν γιατί ως και 16ο και 17ο μισθό. Είναι οι ίδιοι και απαράλλακτοι που δεν θέλουν να ανοίξει κουβέντα και στον έξω κόσμο, μένοντας στους 4 τείχους του νοσοκομείου, επειδή είμαστε προνομιακός χώρος και με τέτοια αιτήματα προκαλούμε. Είναι οι ίδιοι που δεν θέλουν να συνδεθεί το αίτημα με τις γενικότερες ανάγκες, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να μην συσπηρώσει εργαζόμενους που ανήκουν σε χώρους κυβερνητικής επιρροής. Είναι οι ίδιοι που στην κουβέντα για τη δευτεροβάθμια περίθαψη δεν ήταν φιδωλοί να γράψουν σε έντυπο τύπο ότι η απεριόριστη λίστα και η ζήτηση των ασθενών για ορισμένες δομές θα πρέπει να εξορθολογιστεί, στέλνοντας τους ασθενείς στην επαρχία και στην περιφέρεια. Ή το ακόμη χειρότερο, να υποθάλπουν με τη στάση τους, λέγοντας ότι δεν θα περπατήσει ένας τέτοιος νόμος, γιατί δεν υπάρχουν εργαζόμενοι να τον υιοθετήσουν, όχι λόγω κάποιας στάσης αντίστασης και διεκδίκησης, αλλά κυρίως επειδή τα χρήματα που θα τους δίνουν είναι λίγα. Νοήτο, χειραφέτηση. Καλούμε λοιπόν τους εργαζόμενους να αναλογιστούν τι μας πρέπει, γιατί κακά τα ψέματα αυτά τα πρέπει έχουν αντικειμενικό χαρακτήρα που αν μη τι άλλο δεν πρέπει να αυτοπεριορίζονται. Και να πω και ένα τελευταίο, για να δούμε τον εργασιακό χάρτη, τον υγειονομικό χάρτη που θα ισχύει στο μέλλον, αρκεί να διαβάσουμε ένα τελευταίο ρεπορτάζ που είχε αυτό το κομμουνιστικό τέλειο της Ριζοσπάστης για το πώς χρεώνονται όλες αυτές οι εξετάσεις στην Ελβετία. Ο δημόσιος φορέας. Καλό είναι να το εμπιστευτείτε.